Γεια σας, παιδιά! Στο σημερινό μάθημα θα μιλήσουμε για τις μεταλάξεις που σημαίνουν σε γονίδια της μεταβολικής οδού. Τι είναι μεταβολική οδός? Μέσα στο σώμα μας γίνονται πολλές αντιδράσεις. Αυτές όμως οι αντιδράσεις ουσιαστικά μετατρέπουν μία ουσία α σε ένα τελικό προϊόν, ας το πούμε τάφ. Όμως για να γίνει αυτή η μετατροπή δεν μπορούμε να την κάνουμε Απότομα, όπως έχουμε μάθει στα προηγούμενα κεφάλαια, μια τέτοια θα ήταν καταστροφική για το κύτταρο. Γίνονται όμω μικρέ μικρέ μεταβολέ. Κάθε μία τέτοια μεταβολή είναι μια, α την πω εγώ, μικροαντίδραση. Και κάθε μικροαντίδραση γίνεται με την παρουσία ενό ενζύμου. Το ενζύμο όμω είναι προϊόν ενό γονιδίου και το γονιδίο τι παθαίνει, μεταλλάξει. Αυτή η σειρά λοιπόν αντιδράσεων λέγεται μεταβολική οδό. Και οι μεταλλάξει που συμβαίνουν στα ένζυμα τη μεταβολική οδού είναι το σημερινό μα αντικείμενο. Αυτό θα μάθουμε στο σημερινό μάθημα. Και θα δούμε και δύο ασθένειες που προέρχονται από τέτοιες μεταλλάξεις. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς το λέει το σχολικό μας βιβλίο. Λέει λοιπόν εδώ πέρα, στα πρώτα σημεία, ότι οι μεταβολικές οδείς στον άνθρωπο ακολουθούν ορισμένα στάδια, καθένα από τα οποία ελέγχεται από κάποιο ένσημα. Τι μου λέει δηλαδή, όπω είπαμε και προηγουμένω, όλε οι αντιδράσει για να μετατραπεί μια ουσία Α σε ένα τελικό προϊόν ΤΑΦ, χρειάζονται μικροαντιδρασούλε. Δεν γίνεται δηλαδή με τη μία. Αυτέ οι μικροαντιδρασούλε, προσθέτουμε ένα υδροχόν, αφαιρούμε έναν άνθρακα, προσθέτουμε μία και τον ομάδα. Τέτοιε μικροαντιδρασούλε για να καταλήξουμε στο τελικό προϊόν. Αυτέ ελέγχονται από ένζημα. Η κάθε αντιδρασούλα χρειάζεται το δικό τη ένζημο. Θα μου πείτε όλες αυτές οι αντιδράσεις τις ξέρουμε, βεβαίως και τις ξέρουμε, τις περισσότερες τουλάχιστον, και έχουν μεταγραφεί, έχουν σχεδιαστεί επάνω σε έναν χάρτη. Λέγεται μεταβολικός χάρτης. Θα δούμε τώρα ένα τμήμα αυτού του χάρτη. Είναι λίγο τρομακτικό. γι' αυτό απομακρύνεται τα παιδάκια από τον οριζόντα. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει αυτός ο χάρτης. Wow. Βλέπετε εδώ πέρα, εντάξει, αστείευόμουν προηγουμένω. Ε, βλέπετε εδώ πέρα πάρα πολλέ μικροαντιδρασούλε. Βλέπετε, η μία αντίδραση μετατρέπεται σε μία άλλη και σε, μετά σε μία άλλη. Γενικώ όλε οι αντιδράσει μέσα στον οργανισμό, η μία συμπληρώνει την άλλη, προέρχεται από την άλλη. Αυτέ όλε ελέγχονται από ένζημα. Τα ένζημα, όπω είπαμε, είναι προϊόντα γονιδίων. Τα γονίδια τι παθαίνουνε, μεταλλάξει. Και αυτά είναι που θέλουμε να μελετήσουμε. Κοιτάξτε λοιπόν εδώ, σας έχω μία μεταβολική οδό για να σας δείξω ακριβώς αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι το αρχικό υπόστρωμα, η αρχική ουσία α, μετατρέπεται σταδιακά, σιγά σιγά, στο β, μέσω του, με τη βοήθεια του ενζύμου ε1, μετά στο γ, με τη βοήθεια του ε2 κλπ, κλπ μέχρι να φτάσει στο τελικό προϊόν τ. Αν γίνει μία μετάλλαξη και το δύο ας πούμε προϊόν που είναι ένα ένισμο το ε2 δεν λειτουργεί σωστά το τελικό προϊόν δεν θα δημιουργηθεί και πιθανώς το αρχικό προϊόν το α να συσσωρεύεται όπως θα δούμε συσσωρεύονται ή δεν δημιουργούνται τα τελικά προϊόντα. Έχουμε πρόβλημα σε αυτό. Άρα καταλάβαμε ότι είναι μία μεταβολική οδός. Επιστρέφουμε στο κείμενο και λέει παρακάτω πόσες έχουν μελετηθεί. Έχουν λέει περιγραφεί περίπου 200 διαταραχές του μεταβολισμού, οι οποίε αφορούν κυρίω λειτουργικότητα ενζήμων. Η δημιουργία μεταλλάξεων σε γονίδια που κωδικοποιούν κάποια από αυτά τα ένζημα προκαλεί διάφορε κληρονομικέ ασθένειε, όπω είναι η φενήλ και και ο αλφισμό, οι οποίε κληρονομούνται με αυτοσωμικό υπολοιπόμενο τύπο κληρονομικότητα. Ωραία. Μάθαμε τι είναι λοιπόν μεταβολικέ οδοί, μάθαμε ποιε είναι οι ασθένειε του μεταβολισμού. Πάμε να δούμε τώρα την πρώτη μα τέτοια ασθένεια που είναι η φενιλκετονουρία. και Η φενιλκετονουρία, και το όπω αναφέρει το σχολικό μα βιβλίο, είναι μια ασθένεια που προκαλείται από την έλλειψη ενζήμου που στα φυσιολογικά άτομα μετατρέπει το αμινοξύ φενιλαλανίνη, φενιλαλανίνη, σε τυροσίνη, με αποτέλεσμα τη συσσόρευση της, της φενιλαλανίνης. Κοιτάξτε, εδώ πέρα έχει μία μεταβολική οδό το σχολικό μας βιβλίο, πάνω στην οποία θα μελετήσουμε, είναι σκεφτείτε αυτά που σας είπα προηγουμένως για τις μεταβολικές οδούς και λέει εδώ πέρα, κοιτάξτε λέει, έχουμε τη διατροφή, πρώμε κάτι ας πούμε, το φαγητό μας το μεσημέρι και μέσα εκεί περιέχει διάφορες ουσίες. Μία από αυτές τις ουσίες είναι η φενιλαλανίνη. Τι είναι η φενιλαλανίνη, είναι ένα αμυνοξύ. Το αμυνοξύ υπάρχει σε προϊόντα όπως πρωτεΐνες, το κρέας τα αυγά και τέτοια προϊόντα περιέχουν αμινοξία και υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία δεν μπορούν να μετατρέψουν την φελνανίνη σε τυροσίνη. Τώρα θα μου πεις γιατί να θέλεις να μετατρέψεις την φελνανίνη σε τυροσίνη. Σωστά. Και δεν την παίρνεις την τυροσίνη κατευθείαν απέξω, να τελειώνουμε. Ναι. Ε, η ιστορία είναι ότι εάν το κύτταρο χρειάζεται ας πούμε 100 φελνανίνες, λέω έτσι ένα τυχαίο νούμερο, και εσύ με την τροφή σου καταναλώσει 500 είναι, σου λέει: Εγώ θέλω 100 το κύπερο. Τι άλλε 400 τι να τι κάνω. Τι να τι κάνει, ξέρω εγώ. Κάνε κάτι άλλο. Ε, ωραία, λέει: Θα τι μετατρέψω σε τυροσύνη. Που δεν έχω πάρει μεγάλη ποσότητα τυροσύνη και χρειάζομαι τυροσύνη. Ωραία, λέει ο οργανισμό: Δεν θα δέψετε να κάνουν τη δουλειά μα. Οκ. Okay. Υπάρχουν όμω άνθρωποι που δεν μπορούν να κάνουν αυτή τη μετατροπή. Και τι Συμβαίνει, συσσωρεύεται η φελάνίνη τα 400 μόρια φελανίνης που πήραμε παραπάνω δεν μπορούν να μετατραπούν σε τυροσύνη και συσσωρεύονται μέσα στα κύτταρα. Τα άτομα που είναι, ναι, είναι το αίτιο λοιπόν της φελαινανίνης, συσσώρευση, ωραία. Στα άτομα που είναι ομόζυγα για το υπολοιπόμενο μεταλλαγμένο γονιδίο, παρεμποδίζεται αυτό που λέγαμε, η ανάπτυξη και η λειτουργία των κυτάρων του εγκεφάλου. Αυτή λοιπόν η συσσόρευση τη φελανίνη λέει δεν είναι τόσο αθώα όπω φαίνεται, αλλά λόγω αυτή τη συσσόρευση η φυσιολογική ανάπτυξη και η λειτουργία των κυτάρων του εγκεφάλου με συνέπεια την διανοητική καθυστέρηση. Ωραία τα υπογραμμίζουμε τα σημαντικά σημεία και λέει μετά στη συνέχεια «Εάν η ασθένεια ανιχνευθεί νωρί κατά την νεογνική ηλικία» η καταφέρεις δηλαδή και βρεις ποια είναι η ασθένεια νωρί, τότε η εμφάνιση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με αυτήν μπορεί να αποφευχθεί με την χρησιμοποίηση εφόρου ζωής κατάλληλου διαιτολογίου με περιορισμένη ποσότητα θέλει να ανανύνεις. Άρα Νωρί κατά την ηλικία, χρησιμοποίηση εφόρου ζωή κατάλληλου διαιτολογίου, χωρί πολύ φαινόμενο. Ωραία, το σημειώνουμε και αυτό. Πώ αντιμετωπίζουμε τι επιπτώσει τη PKU. Θα το μάθετε πολύ καλά. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και θα μου πει τώρα, ωραία, μα τα έπεσε αυτά, δάσκαλε. Και τι θα κάνουμε τώρα, Πού έχει φαινόμενο να την αποφεύγουμε. Μπα και έχουμε. Αν είχατε, θα το ξέρατε. Αλλά τέλος πάντων, να το ξέρουμε εμείς που εσείς έχετε προοπτικές να πάτε στις επιστήμες υγείας, για να δούμε ποιες ουσίες έχουν κάτι τέτοιο. Μια τέτοια ουσία είναι η γνωστή μας ασπαρτάμι. Τι είναι η ασπαρτάμι, την τη συναντάμε, βεβαίω και τη συναντάμε. Εμείς που είμαστε λιγουλάκι ναι, ευτραφείς, την χρησιμοποιούμε. Να σας πω τι είναι. Η ασπαρτάμη είναι ένα πρόσθετο ε951. Να το θυμάστε το νούμερο. Είναι συνδυασμό δύο μινοξέων τη φαίνηλαλανίνη και του ασπαρμικού οξέος και τα δύο βρίσκονται σε φυσική μορφή στα τρόφιμα. Είναι περίπου διαφο... 200 φορέ πιο γλυκιά η ασπαρτάμι από τη ζάχαρη, άρα πολύ μικρή ποσότητα μπορεί να δώσει τη γλυκύτητα που επιθυμούμε. Λόγω τη ποσότητα φαίνηλαλανίνη που περιέχει, δεν είναι κατάλληλη για άτομα που πάσχουν, όπω είπαμε, από φένιλκετονουρία. Πού θα τη βρούμε αυτήν. Θα τη βρούμε σε αναψυκτικά τύπου light και σε τρόφιμα γιαούρτια, τσίχλες, δημητριακά πρωινού ζελέ και διάφορα σνακ. Φάζουνε για να είναι light τα προϊόντα, όχι ζάχαρη αλλά ασπαρτάμι. Κυκλοφορεί και σε μορφή ταμπλέτας. Ένα τελευταίο πρόβλημα που έχει να κάνει με τον μεταβολισμό, ο αλφισμός. Ο αλφισμό λοιπόν οφείλεται στην έλλειψη ενό ενζήμου, το οποίο είναι απαραίτητο για το σχηματισμό τη μελανίνη. Η μελανίνη είναι μια ουσία την οποία παράγει ο οργανισμό μα και έχουμε το χρώμα του δέρματος που είναι σκούρο σε διάφορους τόνους ας πούμε. Στην Αφρική οι άνθρωποι παράγουν πολύ μελανίνη και είναι πολύ σκουρόχρωμοι ενώ στις βόρειες χώρες δεν παράγουν τόσο πολύ. Εμείς εδώ στις μεσογειακές είμαστε κάπω στο ενδιάμεσο. Η μελανίνη παράγεται σε μεγαλύτερε ποσότητε όταν εκτεθούμε στην ακτινοβολία του ήλιου. Γι' αυτό και το καλοκαίρι γίνομαστε λιγάκι πιο σκορόχρωμοι. Ωραία, και γράφουμε εδώ το αίτιο του αλφισμού. Και μα λέει τι ακριβώ γίνεται εδώ. Στα άτομα που πάσχουν από αλφισμό, υπάρχει έλλειψη τη χρωστική στο δέρμα, στα μαλλιά και στην ήρυδα του οφθαλμού. Ο αλφισμό εμφανίζει ετερογένεια, δηλαδή άλλα άτομα εμφανίζουν παντελή έλλειψη της ενεργότητας του ενζύμου, ενώ άλλα εμφανίζουν μειωμένη ενεργότητα. Άρα ένα σημαντικό που μας λέει εδώ για τον αλφισμό είναι η ετερογένεια. Δηλαδή, οι μεταλλάξει άρα, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το ένζυμο που μετατρέπει κάποια ουσία στην μελανίνη και άλλοτε δεν είναι τόσο σημαντική μετάλλαξη και κάποια, έχει κάποια ενεργότητα. Εδώ θα σας δείξω κάποια άτομα τα οποία είναι έχουν αλφισμό. Τα λέμε άλμπινο. Άλμπινο είναι μια γενική ονομασία. Να λοιπόν ένα κοριτσάκι εδώ, ένα παλικάρι και στα ζώα, όπως εδώ πέρα, ένας άσπρος κροκόδιλος. Ένα άσπρο ελάφι. Ένα κάτασπρο λιοντάρι. Αυτό είναι φανταστικό. Είναι, έχει ανοίξει τα φτερά του, το παγώνι και είναι υπέροχο και θα κλείσω. Φυστεύω σε όλους θα αρέσει αυτό το τελευταίο ένα κάτασπρο γλυκό κουνελάκι. Και θα σας κάνω ένα quiz. Από όλα αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα, είδαμε στο τελευταίο σημείο ότι για τον αλφισμό, το ένζυμο το οποίο παράγεται και ή δεν παράγεται όπως θα έπρεπε για να τη δημιουργεί το αλφισμό, παρουσιάζει, είπαμε, ετερογένεια. Και θέλω να μου πείτε ποιες ασθένειες εμφανίζουν ετερογένεια. Σκεφτείτε το ένα λεπτό και η απάντηση είναι πρώτον η αλφα θαλασσεμία. Είδαμε ότι η αλφα ανάλογα με τον αριθμό των γονιδίων που λείπουν, είναι τέσσερα όπως θυμάστε τα γονίδια, αν λείπει ένα, δύο, τρία ή και τα τέσσερα, τότε έχουμε ανάλογη βαθμίδα της ασθένειας. Μετά είναι η β' θαλασσεμία όπου εκεί πέρα αναφέρει ότι υπάρχουν πολλές μεταλλάξεις οι οποίες οδηγούν άλλες μεταλλάξεις σε ήπια και άλλες σε σοβαρή ανεμία. Έχει να κάνει με τη β' αλυσίδα. Και το τρίτο που μόλις μάθαμε είναι ο αλφισμός που είναι η παντελής έλλειψη ή μειωμένη ενεργότητας ένζυμο το οποίο δημιουργεί διάφορους τύπους αλφισμού. Τα μαθαίνουμε και αυτά, έτσι. Υπάρχουν και άλλες ασθένειες οι οποίες εμφανίζουν ετερογένεια, τις οποίες όπως είναι η οικιστική ίνωση, αλλά το σχολικό μέσα δεν το τονίζει, δεν το δείχνει. Εμείς θα πρέπει να ξέρουμε αυτές τις τρεις ασθένειες που εμφανίζουν ετερογένεια. Ας δούμε όμως ξανά μία φορά το χάρτη της μεταβολικής οδού για τις δύο ασθένειες που συζητάμε. Εδώ μα λέει ότι αν έχουμε πρόβλημα σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, δεν παράγεται το ένισμο, μετατρέπει, είπαμε, να είναι στην τυροσύνη, ουσιαστικά το πρόβλημα είναι όχι ότι δεν παράγεται τη γιατί τη ροσίνη, όπω υπονοήσαμε και προηγουμένω, μπορούμε να τη βρούμε και από άλλε πηγέ. Να την πάρουμε κατευθείαν από την τροφή. Το πρόβλημα είναι ότι συσσωρεύεται η φαίνιλανίνη. Δηλαδή, άμα πάρουμε παραπάνω φαίνιλανίνη από όσο χρειάζεται, τότε αυτή συσσωρεύεται και προκαλεί, είπαμε, τα προβλήματα, τα διανοητικά στου ανθρώπου. Τι μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε όπως διαβάσαμε στο σχολικό μας βιβλίο, να κάνουμε κατάλληλη διατροφή. Δηλαδή εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι το παιδί έχει τέτοιο πρόβλημα, του δίνουμε τροφές που έχει την ποσότητα της φελιναννίνης που απαιτεί ακριβώς ο οργανισμός του και όχι παραπάνω. Οπότε αποφεύγουμε τη συσσόρευση. Την άλλη πλευρά όμως είναι το πρόβλημα με τον αλφισμό. Εδώ πέρα έχουμε κάτι άλλο. Ναι μεν εδώ έχουμε πρόβλημα με το ένζυμο, αλλά δεν μας ενδιαφέρει ότι συσσωρεύεται το προηγούμενο, αλλά το ότι δεν παράγεται η μελανίνη. Εδώ έχουμε πρόβλημα μη παραγωγής του προϊόντος, το οποίο μας προκαλεί το πρόβλημα. Ενώ στην φένιλ και τον ουρία επανέρχομαι, έχουμε πρόβλημα γιατί συσσωρεύεται το υπόστρωμα, το αντίδρον. Ασκήσεις μεταβολικής οδού. Καλά, ξέρω, θα λέγατε μέσα σα. Σιγά, μην τη γλιτώσουμε. Εντάξει, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Υπάρχουν και ασκήσει και σε αυτό το κεφάλαιο. Αλλά το καλό είναι ότι έχουμε αυτέ τι ωραίε υποδειγματικέ που μα αναλύουν πολύ όμορφα πώ πρέπει να σκεφτούμε και πώ μπορούμε να τι λύσουμε πολύ εύκολα. Να, εδώ σα έχω το παράδειγμα στην άσκηση 5 που υπάρχει μέσα στο βιβλίο μου. Μπορείτε να δείτε κάτω στην περιγραφή πώ μπορείτε να το αποκτήσετε. Και δίνει ακριβώ τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιο για να λύσει αυτέ τι ασκήσει. Είναι κάπω πολύπλοκε άμα τι δει, αλλά άμα ακολουθήσει τα βηματάκια δεν είναι και τόσο δύσκολε. Να σα πω λοιπόν εδώ πέρα μια ιδιαιτερότητα που έχουν είναι κάποια γονίδια τα οποία συνδυάζονται. Είναι σε διβριδισμού. Για παράδειγμα, να εδώ το γονίδιο που παράγει το ε1, α πούμε πω έχει μια μετάλλαξη. Ενώ το γονίδιο που παράγει το ε2 δεν έχει μετάλλαξη. Ε, παρότι το ε2 είναι φυσιολογικό, το τερικό προϊόν δεν μπορεί να παραχθεί. Θα δείτε κάτω στον τρόπο λύση πώ ακριβώ πρέπει να σκεφτούμε και να την προσεγγίσουμε και να τη λύσουμε εύκολα. Και πάμε να δούμε τι μάθαμε στο σημερινό μάθημα. Μάθαμε ποιε είναι οι μεταβολικέ οδοί και τι προβλήματα παρουσιάζουν. Τι είναι η φενήλ και τον ουρία και πώ προκαλείται. Τι είναι ο αλφισμός και ποιες ασθένειες παρουσιάζουν ετερογένεια στο επόμενο μάθημα τι θα μάθουμε θα δούμε ένα μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται χρωμοσωμικές ανομαλίες. Να είστε καλά και θα σας δω στο επόμενο μάθημα. Γεια σας!